Ο Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη μα καθήλωσε με τη συγκλονιστική ερμηνεία του ω Ανδρέα Βρετό στο γιατρό, τη σειρά του Α που αγαπήθηκε πολύ και κέρδισε τι εντυπώσει, σκαρφαλώνοντα την κορυφή τη τηλεθέαση. Ο γιατρό επιστρέφει με νέα επεισόδια και νέε ιστορίε. Την πρώτη σεζόν τον Ανδρέα απασχόλησε το ότι έχασε 12 χρόνια από τη ζωή του. Και όταν επανήλθε επέστρεψε σε μια ζωή με πολύ καινούργια πράγματα, με την πληροφορία για το χαμό του γιου, το διαζύγιο τον είδαμε να πέφτει από τα πολύ ψηλά στα χαμηλά. Αυτό ήταν και το νόημα του πρώτου κύκλου. Το πόσο ο Αντρέα καταφέρνει ευρισκόμενο σε μια πολύ δυσάρεστη θέση, και σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο, πώς καταφέρνει να επανεφεύρει τον εαυτό του και σαν επιστήμονα, σαν γιατρό, αλλά κυρίω σαν άνθρωπο, λέει ο Κωνσταντίνο Ο Αντρέα του πρώτου κύκλου, μετά το ατύχημα, είναι ένα πολύ καλύτερο και πολύ πιο ιδιαίτερο γιατρό και ένα πολύ καλύτερο άνθρωπο. Πιο ζεστό, ανοιχτόκαρδο, επικοινωνιακό, Καλόψυχο άνθρωπο, αρετέ τι οποίε είχε χάσει πλήρω πριν το ατύχημα, λόγω των γεγονότων. Αναφερόμενο στα καινούργια επεισόδια που έρχονται, σημειώνει ότι ο Αντρέα τώρα έχει να διαχειριστεί το να μπορέσει να κρατήσει την ομάδα του και να μην επιτρέψει στι καινούργιε συνθήκε και στου καινούριου ανθρώπου να τη διαλύσουν. Γιατί, η ομάδα του, η ομάδα τη παθολογική πτέρυγα τη Μέριμνα είναι γι' αυτόν η οικογένεια του. Ταυτόχρονα είναι μια ομάδα η οποία είναι εξαιρετικά καλή και λειτουργική στο να λύνει τα προβλήματα και να δίνει μια απάντηση για τη σωστή θεραπεία των ασθενών. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δέσει πολύ μαζί και το αποτέλεσμα της ιατρικής τους εργασίας είναι εξαιρετικό, γι' αυτό θα κάνει ό,τι μπορεί για να μην διαλυθεί η ομάδα του σύμφωνα με τον ίδιο και έτσι παίρνει μια απόφαση να ανέβει ένα σκαλί παραπάνω σε σχέση με τα κεκτημένα που είχε, παίρνει την απόφαση να διεκδικήσει ξανά τη θέση που είχε στο νοσοκομείο, μια θέση που πιστεύει και αυτός και η σύμμαχοι του μέσα στην ομάδα ότι την αξίζει, τη θέση του διευθυντή. Για να μπορέσει να κρατήσει την ομάδα και για να μπορέσει να κερδίσει αυτή τη θέση θα παλέψει, καταλήγει ο